Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Ξηφαρά, το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών. Γεια σα, κύριε Ξηφαρά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσά. Σα ευχαριστώ για την πριν πρόκληση. Ξεκινήσουμε την συνέντευξή μα, εγώ να πω μονάχα ότι έχει πέσει το μάτι μου σε μία είδηση που την άκουσα το πρωί και εδώ να τη λέει η Νίκη Λιμπεράκη, ότι χάνουμε 78 ώρε ετησίω με το να πέφτουμε πάνω σε κίνηση, κύριε Ξηφαρά. Ναι, πιθανότατα. Για τους οδηγούς. Έχει γίνει μία έρευνα και ένας μέσος όρος δείχνει ότι είναι αυτές οι ώρες οι χαμένες, για να το πω έτσι. Δεν είναι και λίγες. Προφανώς και δεν είναι λίγες. Βέβαια, από την άλλη, αν και δεν είναι αυτή η φιλοσοφία μας εδώ, αλλά οφείλουμε να τα λέμε όλα, δεν είναι και τόσες πολλές σε σχέση με τις ώρες που υπάρχουν αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οφείλουμε να το καταθέσουμε. Παρ' όλα αυτά, για εμάς είναι πολλές. Και κάνουμε προσπάθειες και εφαρμόζουμε δράσεις για να τις μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Επειδή έχουμε πει και από την αρχή της εβδομάδας και το λέμε εδώ και πολύ συχνά στο ραδιόφωνο για την κίνηση που υπάρχει στον Κηφισό, αυτό είναι το ένα συμπέρασμα. Το άλλο είναι ότι γενικότερα υπάρχει κίνηση στο λεκανοπέδιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μετρό, παρά το γεγονός ότι εντάξει, έχουμε τρόπους να μετακινηθούμε και με τα λεωφορεία και με τα τρόλι, θέλω να πω και με το τραμ. Υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο τελευταίο διάστημα. Αυτό μπορεί κάπως να λυθεί. Υπάρχει τρόπος να λυθεί. Δεν ξέρω, είναι θέμα τροχέας, είναι το ότι κατεβάζουμε όλοι τα αυτοκίνητα και πηγαίνει κάθε οικογένεια με ένα αυτοκίνητο στη δουλειά. Για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, είναι πολύ κριτηριακό το ζήτημα και αυτός είναι και ο λόγος που εδώ δεν υπάρχει μία απλή λύση για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κυκλοφοριακό ζήτημα. Ένα καταρχήν θέμα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι λοιπόν είναι οι αρμοδιότητες. Αυτή τη στιγμή για το κυκλοφοριακό συντελούν πολλοί παράγοντες και υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί. Είναι το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο Υπουργείο, διότι εμπλέκονται Δήμη, Περιφέρεια, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Τροχέα, οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, άλλοι αδειοδοτούν τις πιάτες των ταξί, άλλοι ρυθμίζουν τα ωράρια φορτοεκφορτώσεων, άλλοι ρυθμίζουν τα φανάρια, άλλοι ρυθμίζουν το δακτύλιο. Υπάρχει μια διάσπαση, μια διάχυση αρμοδιοτήτων, η οποία καθιστά πάρα πολύ δύσκολο το να φτιάξουμε ένα ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό λοιπόν το έχουν δει και το έχουν αναγνώσει πριν από όλους μας οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του χώρου. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων έχει μια διαχρονική πρόταση σε σχέση με το πώς μπορεί να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό λοιπόν που έχουμε κάνει στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις μαζί τους εδώ και αρκετούς μήνες και έχουμε ξεκινήσει την δημιουργία της σύστασης ενός ενιαίου Μητροπολιτικού Φορέα για την Αθήνα. Μάλιστα. Αυτός ο Μητροπολιτικός Φορέας στην ουσία τι θα είναι? Θα είναι ένας οργανισμός ομπρέλα στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι αυτοί οι συναρμόδιοι φορείς και θα πρέπει να καταθέτουν έναν ενιαίο σχεδιασμό τον οποίο μετά θα πρέπει και να τον υλοποιήσουν. Είναι μια σύνθετη άσκηση, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το να συνθέτεις και να συντονίζεις είναι από τα δύσκολα εγχειρήματα στην ελληνική δημόσια διοίκηση, όμως είναι ο μοναδικός τρόπος. Μάλιστα, τώρα ναι κύριε Ξηφαρά, ολοκληρώσε να σας ρωτήσουμε και για τον Κηφισό. Προφανώς όμως το θεσμικό κομμάτι δεν είναι το μοναδικό ζήτημα και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και με συντονισμένες δράσεις να πετύχουμε και κάποιες γρήγορες νίκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 12 κάμερες που αναβάθμισε και τις έκανε ψηφιακές ο ΑΣΑ, από τις οποίες μπορεί να παίρνει στοιχεία η αστυνομία και να φαίνονται οι παραβάτες οι οποίοι κινούνται στις λεωφοριολωρίδες. Άρα με αυτό τον τρόπο έχουμε μια πρώτη γρήγορη νίκη, επειδή στις λεωφοριολωρίδες κάνουμε πιο γρήγορα τα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών. Παράλληλα με τις δράσεις που έχουμε για αύξηση του στόλου, για περισσότερα λεωφορεία, για εξηλεκτρισμό του στόλου κτλ., αυτό είναι μια πρώτη σοβαρή δράση. Άρα κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κοιτάζουμε το θεσμικό και πώς μπορούμε μακροπρόθεσμα να πετύχουμε πολύ σοβαρά και ικανοποιητικά μεσχωρητά αποτελέσματα και παράλληλα κάποιες πρώτες μικρές γρήγορες νίκες. Λοιπόν, τώρα
τελευταία ερώτηση, να μας συναπαντήσει όσο δυνατόν πιο σύντομα, εάν αυτό βεβαίως είναι εφικτό, διότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Ειδικά για το κομμάτι του Κηφισού, κύριε Γραμματέα, γιατί ο Κηφισός αποτελούσε πάντα μια εναλλακτική δίωδο, όταν δηλαδή γέμιζε το κέντρο, πηγαίναμε όλοι περιφερειακά. Τώρα, ωστόσο, έχει γεμίσει ο Κηφισός κανονικότατα και με τον νόμο, έχουν διευρυνθεί οι ώρες αιχμής. Εδώ χρονικά. Στο σταθμό μας έχουμε φιλοξενήσει κόσμο που έχει πει ότι δεν επαρκεί καταρχάς για να αντέξει το αυτοκίνητο ο Κηφισός πρώτον, ότι έχει τριπλασιαστεί η κίνηση. Έχει 3,5 φορές νομίζω είναι παραπάνω η κίνηση τον τελευταίο χρόνο. Ακριβώς, είναι και περισσότερα τα αυτοκίνητα και διευρυμένο το ωράριο αιχμής, αν μπορούμε έτσι να το χαρακτηρίσουμε. Υπάρχει άμεση λύση για τον Κηφισό, δεδομένου ότι ξέρετε υπάρχουν και επαγγελματίες οδηγοί εκεί, υπάρχει πέραν δηλαδή των κατοίκων που μετακινούνται καθημερινά? Κοιτάξτε, ο Κηφισός, ο οποίος είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, είναι πραγματικά η πιο δύσκολη περίπτωση στο κυκλοφοριακό της Αθήνας. Ένα χαρακτηριστικό ζήτημα για τον Κηφισό είναι ότι περνάνε πάρα πολλά, όπως είπατε, οχήματα εμπορευματικής φύσης, logistics, χορτικά κλπ. Και το πιο δύσκολο ζήτημα είναι ότι στον Κηφισό έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο ότι να δημιουργούνται ποτηλιαρίσματα που προκύπτουν από ατυχήματα. Ναι. Άρα λοιπόν μια πρώτη λύση αυτή που έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται με την υποστήριξη Γερανών είναι μια χρήσιμη προσθήκη. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα του Κηφισού χρειάζεται και διαφορετικού τύπου λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα ενδεχομένως μια εναλλακτική όδευση για να μην περνάνε όλα τα φορτηγά της Αθήνας από εκεί. Ναι. Όσο έχουμε αυτοκίνητα, φορτηγά και όλα αυτά να περνάνε από ένα δρόμο για να πάνε. Από πού θα μπορούσαν δηλαδή να περνάνε, και με αυτό να κλείσουμε να μας πείτε, από πού θα μπορούσαν. Αυτό είναι σύνθετο ζήτημα. Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από μελέτες, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για εναλλακτικές οδεύσεις, αλλά αυτά είναι μακροπρόθεσμα μέτρα. Μάλιστα. Το ζήτημα του Κηφισού καταρχήν για να λυθεί πρέπει να έχουμε άμεση επέμβαση στις περιπτώσεις που δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα από την τροχέα, φαντάζομαι. Αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή είναι ότι θα πάρει καιρό. Κοπληθείτε με υπομονή. Από την τροχέα, φαντάζομαι, λέτε παρεμβάσει. Θέλαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε για τις συνολικές δράσεις που αφορούν το μποτιλιάρισμα. Γιατί είναι σύνθετο ζήτημα. Το καταλαβαίνω. Συμφωνώ. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κύριε Ξηφαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα καλά.